ουκέστητι ούτων το Πνεύμα το Άγιον. Μπαίνουμε στη 16η παράγραφο. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι τέτοιο. Μη γέννητο. Απεναντίας γάρ προς το αγαθόν και σωτηριώδες έχει τα πράγματα. Πάντοτε προς το αγαθόν, πάντοτε προς κάτι που σώζει. Πρώτον μεν, ήμερος η παρουσία. Όταν το Πνεύμα το Άγιον έρχεται στον άνθρωπο, πρώτα-πρώτα λέγει είναι ήμερη η παρουσία. Δεν δημιουργεί αυτή την αγριότητα, δεν αγριεύουν τα μάτια, δεν αγριεύει το πρόσωπο. Δεν γίνεται ο άνθρωπος αλλοιωμένος δαιμονικά. Ξέρετε ότι έχουμε την αλλοίωση του Θεού. Έχουμε και την αλλοίωση του δαίμονος. Η αλλοίωση του δαίμονος ό,τι φρικτών. Έχετε δει ανθρώπους με αλλοίωση δαιμονική στο πρόσωπο? Φοβερό. Μια φορά είχα δει έναν άνθρωπο που είχε θυμώσει. Η έκφραση «τα μάτια γυαλίζουν» είναι έκφραση. Βάμε, αφού είναι επιφάνεια λίγα, γυαλίζει το μάτι, δεν γυαλίζει? Εκείνο το γυάλισμα, αυτός είχε φοβερό μίσος. Εκείνη τέτοια στιγμή ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Αφού είναι τόσα χρόνια και το θυμάμαι από τον άνθρωπο. Το μάτι που φθονεί ή μισεί γυαλίζει αλλιώτικα. Το έχετε ποτέ αυτό αντιληφθεί? Αν ρίξετε μια ματιά σε ακροατήριό σας καμιά φορά, σε ανθρώπους, σε παρέες, μπορείτε να καταλάβετε τώρα αυτός ο άνθρωπος μέσα του τι έχει, τι αισθάνεται. Ελέγετο από κάποιον ο οποίος μάλλον σε χωριωμένη μας το έλεγε. Ένα έγκλημα έγινε κάποτε εδώ στην πόλη και πήγε αυτός να ο εγκληματίας, ο υποψήφιος εγκληματίας, να αγοράσει ένα μαχαίρι. Δεν λέω πιο πολλά γιατί είναι φοβερά πράγματα αυτά. Όταν μπήκε στο κατάστημα, το καταστηματάρχης, κατάλαβε ότι αυτός κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του. Όλοι δεν έχουμε πάει σε ένα κατάστημα μαχαιριών να αγοράσουμε μαχαίρια? Κατάλαβε ότι κάτι υπάρχει. Δίπλα του ήταν αυτός ο οποίος και μας το είπε. Λέει, σας βεβαιώνουμε, και ο καταστηματάρης και εγώ, που δεν ήσαν πνευματικοί άνθρωποι ιδιαίτερα να έχουν κανένα χάρισμα να καταλάβουν, αλλά τι αντελήφθησαν? Από το γυάλισμα των ματιών. Τα μάτια, λέει, γυάλιζαν αλλιώτικα. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε αυτό. Αγαπητοί μου, είναι φοβερό πράγμα. Έτσι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ήμερη. Δεν είναι δαιμονική που κάνει την όψη αλλιώτικη. Είναι ήμερη. Τι θα πει ήμερη? Βλέπεις τον άνθρωπο που αλλοιώθηκε από το Πνεύμα του Θεού και έχει ένα πρόσωπο που αισθάνεσαι κάτι πολύ ωραίο στον άνθρωπο αυτό. Είναι η αλλίωση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα πει ήμερος παρουσία. Ευώδης η αντίληψη. Αυτό το ευώδης, τι να πω. Αυτό κάποτε είναι και κατέστηση, κάποτε είναι και όχι κατέστηση. Είναι μεταφορικό. Όπως θα ξέρετε, ο Χριστός λέγεται το μύρον το ευώδες. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτό και είναι και στην Καινή, θα σας το πω πώς. Στην Παλαιά Διαθήκη ένα από τα ονόματα του Χριστού είναι το όνομα μύρον, άρωμα. Στην Καινή Διαθήκη είναι γραμμένος εξής. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει, να γίνεται ως μη Χριστού. Ως μη Χριστού, ως μη ευωδίας Χριστού ή ευωδία Χριστού, μυρωδιά Χριστού. Είδατε, ο Χριστός λοιπόν είναι ευωδία, αλλά και το Πνεύμα το Άγιον είναι ευωδία. Σας είπα ότι αυτό είναι και μεταφορικό, είναι και αισθητόν. Λέμε, τα γυαλίψανα μυρίζουν, ευωδιάζουν. Μα τα γυαλίψανα είναι υλικά σημεία
παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε πως έχουμε αυτή την αντίληψη, την ευώδη. Βέβαια, όταν γυρίζαμε από το σχολείο, μας έλεγε η μητέρα μας ότι μυρίζουμε σχολείο. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Από το παιδάκι, αυτά ισχύουν μόνο για την πρώτη δημοτικού, ναι, όχι για την δεύτερη, αλλά σήμερα δεν ισχύουν ούτε για την πρώτη. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε άλλες μυρωδιές. Παιδάκι μου, τι ωραία που μυρίζεις. Τι μυρίζω, μαμά? Σχολείο μυρίζεις. Τι μυρίζει σχολείο? Είχα απορία πολύ καιρό. Τι είδους μυρωδιά μπορεί να είναι αυτή? Αγαπητοί μου, αυτή τώρα η μυρωδιά, άστε το κάνουν αυτό οι γονείς για να κολοπιάνουν τα παιδάκια τους, ότι τι χαρά που έχει η μαμά που το παιδάκι πήγε στο σχολείο. Μάλιστα, μα είναι δίστροπο το παιδί να μην πάει, δεν μην θέλει να πάει σχολείο. Αυτά όλα είναι τεχνάσματα των μαμάδων και είναι πολύ έξυπνα και πολύ ωραία και τα συνιστούμε. Αλλά είναι μεταφορική η περίπτωση εδώ, ότι αυτός ο άνθρωπος μυρίζει όμορφα. Ο τρόπος της ζωής του, είναι ηθικός άνθρωπος. Ενώ τι λέμε για έναν ο οποίος είναι ανήθικος? Βρωμάει. Δεν βρωμάει τίποτα. Και μάλιστα, αν θέλετε, βάζει και κρέμες και πρέπει και με μασχοσκάπινο. Αλλά βρωμάει. Είναι η μεταφορική έννοια της μυρωδιάς, της βρώμας ή της μυρωδιάς. Έτσι, ο πνευματικός άνθρωπος μυρίζει. Το πνεύμα το Άγιον, η παρουσία του δίνει μια οσμή, άλλοτε μεταφορική και άλλοτε πραγματική. Κουφότατον το φορτίον. Κουφότατον θα πει ελαφρότατον το φορτίον. Έρχεται να σου επιβάλλει κάτι, αλλά είναι τόσο ελαφρύ. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι το φορτίο του είναι ελαφρύ και ο ζυγός του Χριστός, το χρήμα ήτα. Δηλαδή χρήσιμος, ωφέλιμος, ο ζυγός. Ώστε βλέπει κανένας εδώ τι διαφορά έχουμε τώρα στο Πνεύμα του Θεού. Προαπαστράπτουσιν ακτίνες φωτός και γνώσεως πρώτης παρουσίας. Έρχονται πρώτα, και αυτό είναι το άκτιστο φως. Έρχονται ακτίνες φωτός, ακτίστου φωτός, και γνώσεως. Μπαίνει ο άνθρωπος σε μία άλλη περιοχή, όταν μπορεί να έχει μία τέτοια ή εσωτερική ή εξωτερική, είναι και τα δύο, αίσθηση αυτού του ακτίστου φωτός, προάγγελος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκείνο που ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος διαρκώς μέσα σε αυτό ζούσε. «Κι δε μόνος γνησίους πλάχνα έχουν έρχεται». Έρχεται έχοντας πλάχνα γνησίου κηδεμόνος. Κηδεμόν θα πει φροντιστής, επιμελητής. Αυτός που έρχεται να φροντίσει, να επιμεληθεί τον άνθρωπον. Με γνήσιας πλάχνα, δηλαδή γνησίαν αγάπη. Έρχεται γαρσώσε και ιάσαστε. Διότι έρχεται να σώσει και να θεραπεύσει. Διδάξε, να διδάξει. Νουθετήσε, να νουθετήσει. Ενισχύσε, να ενισχύσει. Παρακαλέσε, να παρηγορήσει. Γι' αυτό και λέγεται και παράκλητος. Φωτίσε, να φωτίσει. Την διάνοια πρώτου αυτού του δεχομένου ή τα δι' αυτού και των άλλων. Πρώτα να φωτίσει εκείνον που επισκέπτεται και ύστερα δι' αυτού να φωτίσει και άλλους. Γι' αυτό λέγει εκείνο το περίφημο ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, φωτιστήνε πρώτον και ήτα φωτίσε άλλους. Δεν μπορείς να φωτίσεις αν δεν φωτιστείς. Δεν μπορείς να δώσεις το Πνεύμα του Θεού, λες να δώσεις, να δείξεις το Πνεύμα του Θεού, αν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού και το καθεξής. Και ως περενσκότη πρώτερον της, συγγνώμη,
και ως πέραν σκότη προτερών της ον ήτα εξέφνης ήλιον ειδών φωτίζεται του σώματος το βλέμμα και βλέπει αμή έβλεπε φανερός ούτω και ο του Αγίου Πνεύματος καταξιωθείς φωτίζεται την ψυχήν και υπεράνθρωπον βλέπει αμή ήδη επί γης το σώμα και η ψυχή κατοπτρίζεται τους ουρανούς. Όπως εκείνος λέει ο οποίος από το σκοτάδι τον πήγανε κάπου και ήταν σκοτάδι, κάποια στιγμή ανάβει ένα φως και βλέπει εκείνα που δεν έβλεπε μες στο σκοτάδι. Έτσι ακριβώς είναι και εκείνος ο οποίος φωτίζεται από το Πνεύμα του Θεού και βλέπει εκείνα τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να τα δει. Και τι είναι αυτά? Είναι όλα εκείνα τα σπουδαία έργα του Αγίου Πνεύματος. Θα μου επιτρέψετε να πω, ακόμα και αισθητά πράγματα τα βλέπει αλλιώτικα. Ναι, εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού βλέπει αλλιώτικα τα αισθητά πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πιστεύω ότι αν όχι όλοι, νομίζω όμως αρκετοί θα το έχετε ζήσει αυτό που θα σας πω τώρα. Τους ανθρώπους όπως ξέρετε όλους δεν τους αγαπάμε εξίσου. Πολλοί άνθρωποι μας αφήνουν αδιαφόρους, δεν μας ενδιαφέρουν, είτε δεν τους ξέρουμε, είτε διότι μας έκαναν και κάποιο κακό ή δεν μας λένε καλή μέρα. Όχι τι άλλο. Σας είπα, ποικίλες περιπτώσεις. Έρχονται κάποιες στιγμές που πέφτει σαν βροχή μέσα στην ανθρώπινη ψυχή η χάρη της αγάπης. Και τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αγαπάει πολύ, 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 μα πάρα πολύ. Αγαπάει τους ανθρώπους, αγαπάει τα πουλιά, τα μυρμήγκια, τα φυτά, τα αστέρια, τη θάλασσα, τις πέτρες, όλα. Αυτά τα λέει στον 72 του λόγο ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Έχει αυτήν την αίσθηση. Φτάνει, λέει ο Άγιος Ισάκ, ακόμη και τους δαίμονες να αγαπά. Με ποιαν έννοια? Τους λυπάται. Τα λέπορα πλάσματα. Α, γιατί ακριβώς είσαστε αμετανόητα πλάσματα? Ταλέπορα πλάσματα, γιατί δεν μπορείτε να αγαπήσετε. Μπορεί να γελούν οι δαίμονες ακούγοντας αυτά, αλλά γι' αυτό ακριβώς είναι δυστυχισμένα πλάσματα. Όπως δυστυχισμένος ένας άνθρωπος που όταν του λες τον αγαπάς και αυτός σου γελάει, όταν του λες ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν και αυτός σε κοροϊδεύει. Δεν είναι δυστυχισμένος? Λοιπόν, αυτή η αγάπη πέφτει σαν όπως ακριβώς η υγρασία στην ανθρώπινη ψυχή και τη διαποτίζει. Και τότε όλοι οι άνθρωποι γι' αυτόν είναι αγαπητοί, ενώ κάποιες άλλες ώρες γι' αυτόν δεν είσαι αγαπητοί. Τι είναι λοιπόν αυτό το πράγμα? Σημαίνει δεν άλλαξε θέση, κάτι άλλαξε μέσα του. Το Πνεύμα του Θεού τον έβγαλε από ένα σκότος και τον βάζει σε ένα φως. Και τώρα, όπως ακριβώς τώρα αγαπάει, εδώ τώρα στο Πνεύμα του Θεού βλέπει. Τι βλέπει? Εκείνα που δεν έβλεπε άλλοτε. Έχετε δει ανθρώπους που λένε, μα πρώτα γιατί δεν το βλέπα αυτό? Ένα καλό πράγμα. Γιατί δεν το βλέπα αυτό? Μα τώρα το βλέπεις. Γιατί το βλέπεις τώρα? Τι είναι εκείνο? Τα μάτια ήταν κλειστά? Γκαβά? Δεν ήταν, ανοιχτά ήταν. Τι άλλαξε? Κάτι άλλαξε μέσα. Το Πνεύμα του Θεού σε κάνει να βλέπεις άλλα πράγματα. Και βέβαια αυτά τα άλλα πράγματα είναι και στον χώρο τον αισθητό που σας εξήγησα και στον χώρο τον πνευματικό. Θα με επιτρέψετε να πω κάτι πάνω πάλι στον χώρο τον αισθητό? Πολλές φορές όταν ζούμε σε μία έτσι, ας το πούμε, ανεβασμένη αρετή, ανεβασμένη πνευματικότητα, αισθανόμεθα κάποια ντροπή, γιατί έχουμε και γεννητικά όργανα. Θα ακούσετε αυτό που σας το είπα. Υπάρχει μία ντροπή,
Αγαπητοί μου, αυτό το πίστευε ο Πλωτίνος, ο φιλόσοφος. Και είναι δυστυχής γιατί ήταν μετά Χριστόν και δεν έγινε χριστιανός. Σπουδαίος, εθεωρείται ο Άγιος της φιλοσοφίας. Έλεγε ότι εντρέπετο γιατί είχε σώμα. Όχι διότι μόνο έφερε ό,τι σας είπα, αλλά και διότι έφερε και αυτό το ίδιο το σώμα. Και ντρεπόταν για τον εαυτό του. Ο Χριστός επί του Σταυρού σταυρώθηκε τελείως γυμνός. Δεν εξεδήλωσε πουθενά ότι ντρέπεται. Πουθενά. Θα μου πείτε, ήταν κάτι που ήθελε, δεν το ήθελε, το έκαναν σε όλους τους κακούργους. Λοιπόν, αγαπητοί, προσέξτε. Όσο να θέλουμε φυσικά να πούμε ότι δεν ντρεπόμαστε, μήπως περάσουμε σύγκριση τσιποσιά, να φυλάξει ο Θεός, προσέξτε, γιατί είναι άλλη παράγραφος εκείνη, που είναι και ο γυμνισμός που ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός μας έκανε τα ρούχα και είναι μεγάλη αμαρτία ο γυμνισμός, το υπογραμμίζω. Αλλά ο άνθρωπος αποκτάει από το Πνεύμα του Θεού μία τόση απλότητα που για άλλον άνθρωπο να δει γυμνό, όχι να επιμένει να τον βλέπει γυμνό, που πηγαίνουμε να δούμε έναν άνθρωπο γυμνό από μια κλειδαρότρυπα, από ένα μισόκλειστο παράθυρο που σκαρφαλώνουν μερικοί, να δουν τι κάνει ο άλλος στην κρεβατοκάμαρά του ή από το μπαλκόνι του, ή ξέρω εγώ, να ενταράθει του να πάει να δει τι κάνει ο άλλος στην κρεβατοκάμαρά του. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια όταν για μια στιγμή βρεθώ να βλέπω τους άλλους γυμνούς, να μην παθαίνω τίποτα. Γιατί να βλέπω με απόλυτη φυσικότητα. Εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή, ότι οι πρωτόπλαστοι σαν γυμνοί και ούκοι σχήνοντο, για να πει παρακάτω ότι εντρεπόντουσαν γιατί έκαναν αμαρτία, όχι γενετήσια, γιατί παρέχουσαν την εντολή του Θεού. Θέλει αυτό το πράγμα να δείξει ότι τα φυσικά πράγματα, όπως τα έκανε ο Θεός, όταν ο άνθρωπος έχει το Πνεύμα του Θεού, τα βλέπει πολύ απλά και όντως έργα της Θείας Σοφίας. Γιατί φτάνουν μερικοί οι οποίοι θα ήθελαν να λένε ότι έχουν κάποια πνευματικότητα. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι πάρα πολύ γνησία, ή τουλάχιστον μπορεί να την προοδεύσουν περισσότερο, ότι γιατί ο Θεός να κάνει τα πράγματα έτσι, γιατί ο Θεός να κάνει τον γάμο, γιατί τα ζώα να συνέρχονται. Με αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, επειδή δεν έχουμε καλά μάτια, τα βλέπουμε πονηρά. Τα έργα του Θεού δεν είναι πονηρά. Τα μάτια μας τα μεταφράζουν πονηρά. Από τη στιγμή, δηλαδή στο σκοτάδι τα μάτια μας, από τη στιγμή που τα μάτια μας θα μπουν μέσα στο φως του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να αλλάξει η φύση, δεν αλλάζει η φύση. Δεν υπάρχει πια ουδεμία πονηρία. Και για να σας το αποδείξω, στη Βασιλεία του Θεού ρούχα δεν θα έχουμε. Θα αναστηθούν μεν τα σώματά μας, αυτά που είναι, αλλά ρούχα δεν θα φοράμε. Γιατί απλούστατα τα ρούχα είναι μεταπτωτικών σχήμα. Και στη Βασιλεία του Θεού μεταπτωτικά σχήματα δεν χωρούν. Αλλά η στολή που θα φοράμε θα είναι η Θεία Δόξα. Για να μην σας πω και κάτι άλλο. Τι ρούχα φορούσε ο Χριστός μετά την Αναστασή του, αφού τα ρούχα του τα μοιράστηκαν οι στρατιώτες επί του Σταυρού, τα δε σάβανα βρέθηκαν εις τον τάφο. Θα μου πείτε, δύσκολο πράγμα στο Θεό είναι να φορέσει ρούχα. Δηλαδή ο Χριστός να φορέσει ρούχα. Δεν φορούσε ρούχα. Στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται ότι φορούσε ρούχα, λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας που ερμηνεύουν. Δεν φορούσε ρούχα ο Χριστός. Αλλά επειδή οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνδιαλέγετο 40 ημέρες, δεν είσαστε σε μια άλλη περιοχή πια, είσαστε στην παλιά περιοχή, κατ' οικονομίαν στα μάτια των
του περιβάλλοντός του εφαίνεται ότι φορούσε ρούχα. Ο Κύριος είχε την στολή, η ανθρωπίνη φύση, την στολή που θα έχουμε και εμείς εις την Βασιλεία του Θεού, εκείνη που είχε ο Αδάμ, γεμάτη από φως. Βλέπετε πως αλλάζει το Πνεύμα του Θεού τα μάτια. Βλέπετε πως το Πνεύμα του Θεού σε βγάζει από το σκότος να δεις αλλιώτικα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το Πνεύμα το Άγιον εστίν το ποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο κάνει άλλα μάτια. Και να ζητούμε, αγαπητοί μου, επίμονα να μας δώσει ο Θεός αυτά τα άλλα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί μου, τελειώσαμε. Ήταν το τελευταίο μας θέμα της χρονιάς 87-88. Ο αριθμός, πάλι στον αριθμό καταλήγω, βλέπετε με τους αριθμούς έχω και μία ενασχόληση ιδιαίτερη. Ο αριθμός όχι μόνο αμύωτος, αλλά και υψημένος. Ο αριθμός προσελεύσεως. Και βλέπουμε αυτό το περίεργο φαινόμενο, αντί να μειούται ο αριθμός προς το τέλος της χρονιάς, να αυξάνει ο αριθμός. Αυτό, όπως και χθες σας επίνεσα, επαινώ και τους ακροατάς της Δευτέρας, διότι είναι πολύ αργά να άρχισε τέτοια ώρα, 10:30 έρχονται. Δεν είναι μικρό πράγμα, εργαζόμενοι άνθρωποι που θα πάτε στη δουλειά σας, να άρχισετε να ακούτε Λόγω Θεού τέτοια ώρα. Σας εύχομαι πραγματικά ο Κύριος να σας δίνει κάθε ευλογία. Μην ξεχνάτε ότι πολλά πράγματα έχουμε ανάγκη από το Θεό. Πολλά πράγματα. Αλλά το πρώτο πράγμα που έχουμε ανάγκη από το Θεό είναι το Πνεύμα το Άγιον. Εάν όλα τα έχουμε, αλλά δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχουμε τίποτα. Αν αντίθετα, έχουμε το Πνεύμα του Θεού και τίποτα άλλο να μην έχουμε, τα έχουμε όλα ουσιαστικά. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και λέει και ο Κύριος, δεν θα δώσει, λέει ο Πατήρ, το Πνεύμα του το Άγιον σε εκείνους που του το ζητούν. Και είχε πει εκείνη την παραβολή του πατέρα με το παιδί που λέγει «Τίνος Υιός». Ποιο παιδί στον πατέρα του θα πει «Πατέρα, δώσ' μου ένα αυγό» και να του δώσει σκορπιό. «Πατέρα, δώσ' μου ψάρι» και να του δώσει φίδι. Εάν λέγει εσείς οι σαρκικοί άνθρωποι, οι γονείς, οι πατεράδες, οι αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε δώματα αγαθά, δηλαδή καλά πράγματα, στα παιδιά σας, τα ρούχα τους, τη μόρφωσή τους, το φαΐ τους. Ο πατήρ ο ουράνιος δεν θα δώσει το Πνεύμα του το Άγιον σε εκείνους που του το ζητούν. Αγαπητοί μου, ας το καταλάβουμε. Έτοιμά μας πρώτο και κύριο στις προσευχές μας θα είναι: Πατέρα μας ουράνιε, δίδε μας το Πνεύμα σου το αγαθόν, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Με αυτό έχουμε και τα χαρίσματά του, με αυτό έχουμε και τη ζωή μας, με αυτό έχουμε και τα μάτια μας τα ανοιγμένα. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλές γιορτές και καλό καλοκαίρι. Ο Κύριος να σας ευλογεί.